έχουν τα πάντα. Πολλοί κάνουν καριέρα και με φυγμένο μπλουζάκι και χωρίς. Ήταν να μην γίνει η αρχή. Νομίζω αδίκη τον εαυτό του ο Βαλτινός, γιατί είναι από τα στολίδια του θεάτρου. Και νομίζω προσωπικά, σαν Βαλτινός, δεν πρέπει να έχει και παράπονα ότι ο τύπος δεν το σεβάστηκε και δεν ασχολήθηκε μαζί του. Αρκετές φορές με θετικές κριτικές. Ο Νίκος Αναδιώτης, στο κορμί του Dancing with the Stars, δεν δέχεται ότι χτυπά και για εκείνον η καμπάνα. Πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που προβάλλουν τους ανθρώπους που κατεβάζουν το βράκι τους, όχι αυτοί που το κάνουν. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν, αλλά κάποιοι άλλοι τους προβάλλουν. Αρκετοί είναι εκείνοι που διαφωνούν με τη δήλωση του Γρηγόρη Βαλτινού. Λίγοι όμως πάτησαν πόδι. Οι υπόλοιποι απλά πέταξαν ένα «δεν συμφωνώ» και έπιασαν τις φιλοφρονήσεις. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις, αυτό είναι σίγουρο. Ο κύριος Βαλτινός, που τον εκτιμώ πάρα πολύ κιόλας, υποθέτω ότι απλά έχει πιο low profile. Θεωρώ ότι είναι λίγο απόλυτο αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Βαλτινό και παρότι δεν ήταν από την πλητεράς που λέει, είναι ένας εξαιρετικά γοητευτικός άντρας και τότε και τώρα. Αν την ίδια φράση την έλεγε ο Δημήτρης Βλάχος λόγου χάρη, θα είχαν πέσει όλοι να τον φάνε. Αύριο έριξε ο Σάκης Ζουρβάς στο νυχτερινό κέντρο που